Η ραβδοσκοπία είναι μια τέχνη αναζήτησης που δεν περιορίζεται μόνο στην ανίχνευση ενός τοπικού φυσικού περιβάλλοντα χώρο, αλλά και στην ανίχνευση εξ αποστάσεων, μέσω αντικειμένων, σε χάρτες και φωτογραφίες. Αυτή η τέχνη της ραβδοσκοπίας έχει ρίζες από περασμένους αιώνες, όπου χρησμοί και προβλέψεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις των τότε καταστάσεων. Έως και στη σύγχρονη εποχή, σε σημαντικά γεγονότα, χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η ανίχνευση μέσω φωτογραφιών σήμερα είναι πολύ διαδεδομένη σε αυτούς που ασχολούνται με τις έρευνες των κρυμμένων θησαυρών, με πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Όσο και απίστευτο και αν ακούγεται, υπάρχουν περιπτώσεις που μέσα από μια φωτογραφία σε ένα περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκε το ακριβές σημείο που βρισκόταν ο κρυμμένος θησαυρός. Συνήθως, σε αυτή την τεχνική χρησιμοποιούμε ένα ραβδοσκοπικό όργανο, μεταλλικό εκρεμές, που είναι κατασκευασμένο με έναν συνδυασμό αγώγιμων μετάλλων και επιμεταλλώσεων από ευγενή μέταλλα, ώστε αυτό το ραβδοσκοπικό όργανο να γίνεται μια κεραία που θα ταιριάζει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των αρμονικών συχνοτήτων που παράγει. Ο χειριστής αυτού του οργάνου συνδέεται όπως μια κεραία με έναν δέχτη και μέσω της διαίσθησης και του οραματισμού ο χειριστής λαμβάνει τη γραμμή του επιθυμητού στόχου. Σε αυτή τη φάση ανίχνευσης, ο χειριστής συνδέει ένα ανώτερο μέρος του εαυτού του με ένα κατώτερο. Στην ουσία, μπαίνει σε μια κατάσταση συγκέντρωσης και διαλογισμού. Ενεργοποιεί τις εσωτερικές του δυνάμεις μέσω των δονήσεων που προκαλεί η σύνδεση του οργάνου με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο χειριστής θα πρέπει να προετοιμάζεται μία μέρα πριν, σε ψυχική ηρεμία και ισορροπία του ιστορικού του κόσμου, αποβάλλοντας κάθε αρνητική σκέψη και κάθε έντονο συναίσθημα, ώστε να μπορεί να κρατήσει εσωτερική ενέργεια για την ώρα του χειρισμού. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θέλει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα για να δουλέψει κάποιος την τέχνη της ραβδοσκοπίας. Βέβαια, αυτό είναι τελείως λάθος, γιατί μπορεί οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτή την τέχνη, αρκεί να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Το σημαντικότερο είναι το κατάλληλο ραβδοσκοπικό όργανο, να έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής, ώστε να είναι μια κατάλληλη κεραία του ανθρώπινου παράγοντα. Συνήθως πολλοί παίρνουν σε δύο κατασκευές, χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις κατασκευής. Έτσι τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι ήδη δεν έχουν αυτό το χάρισμα. Η λάθος κεραία θα φέρει παράσιτο στο δέχτη, ακριβώς όπως μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο, που συνδέουμε μια κατάλληλη κεραία και παίρνουμε ένα λάθος σήμα. Η σωστή κεραία θα φέρει καλό σήμα, χωρίς παράστο και χωρίς παρεμβολές. Στην τέχνη της εξαποστάσεως έρευνας χρειάζονται δύο παράγοντες. Η κατάλληλη κατασκευασμένη κεραία και ο σωστός προετοιμασμένος δέχτης να δεχτεί το σήμα, ο ανθρώπινος παράγοντας. Η κατάλληλη προετοιμασία είναι αυτή που θα πιάσει το σωστό σήμα του κάθε επιθυμητού στόχου. Δύο παράγοντες που πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά, κεραία και δέχτης. Είμαι ο ερευνητής Αντώνης Βλάχος και ασχολούμαι με αυτή την τέχνη περισσότερο από 2 δεκαετίες. Οι απόψεις μου είναι προσωπικές, μέσω των καταγεγραμμένων ερευνών που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είτε για δημόσιους οργανισμούς, είτε για ιδιώτες, αλλά και από των προσωπικών μου ερευνών. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τις έρευνες, αλλά και η γνώση των περασμένων αιώνων από τους προγόνους μας, με δίδαξαν για τη σωστή κατασκευή όλων αυτών των ραδοσκοπικών οργάνων που αντιπροσωπεύω στην προσωπική μου συλλογή. Κάθε ραδοσκοπικό όργανο κατασκευάζεται ένα προς ένα χειροποίητα, με τρόπο τέτοιο ώστε η αγωγιμότητά του να συνδυάζεται αρμονικά με τον κάθε χειριστή, για να προσφέρει το μέγιστο των δυνατοτήτων. Σε κάθε έρευνα, στον εντοπισμό πολύτιμων αντικειμένων, στις πνευματικές αναζητήσεις, προγνώσεις και διαγνώσεις, αλλά και για θεραπευτικά θέματα υγείας. Η συγκεκριμένη τεχνική αναζήτησης είναι από τις πιο αξιόπιστες και προτείνω σε κάθε νέο ή παλιό ερευνητή να πειραματιστεί και να ανακαλύψει από μόνος του αυτές τις δυνατότητες. Εύχομαι ολόψυχα σε κάθε ενδιαφερόμενο καλή επιτυχία σε κάθε επιθυμητή έρευνα.